Πέθανε πλήρης ημερών ο Βασίλης Πριόβολος, γνωστός ως καπετάν Ερμής. Ήταν Έλληνας πολιτικός και αντιστασιακός, καπετάνιος του Ελλάς κατά την κατοχή και αργότερα του Δημοκρατικού Στρατού κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο, ο οποίος δετέλεσε υπασπιστής του Άρη Βελουχιώτου. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ και υπήρξε στενός φίλος και συνεργάτης του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. Επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου χρημάτισε αντιπρόεδρος της τότε επιχείρησης αστικών συγκοινωνιών ΕΑΣ του σημερινού ΟΑΣΑ. Ο Βασίλης Πριόβολος γεννήθηκε το 1918 στην Χρήσο Βρετανία στα Άγραφα. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έλαβε πτυχίο πολιτικού μηχανικού. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κατά την κατοχή ήταν από τους πρώτους που στελέχωσαν τα ένοπλα τμήματα του Ελλάς. Γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη του Άρη Βελουχιώτη και εντάχθηκε στον έφυπο ουλαμό τους αποκαλούμενους Μαυροσκούφιδες. Στο ένοπλο Αντάρτικο έγινε γνωστός ως Ερμής. Ο Βελουχιώτης του ενέθεσε πολλές αποστολές, ενώ χαρακτηριστικό της στενής σχέσης τους είναι το γεγονός ότι τον είχε ορίσει επικεφαλής της ένοπλης ομάδας ασφάλειας στη Βίνιανη, έδρα της κυβέρνησης του Βουνού και αρχηγείο του Ελλάς. Κατά την κάθοδο του Άρη στην Πελοπόννησο, μετέβηκε ο Ερμής, όπου αργότερα έγινε καπετάνιος της 3ης Μεταρχίας του Ελλάς. Μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας, πειθάρχησε την επίσημη γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και δεν ακολούθησε τον Άρη Βελουχιώτη, παρά τη στενή φιλία τους, στην κίνηση του που αποσκοπούσε στην καταγγελία της συμφωνίας και στη δημιουργία νέου Αντάρτικου ενάντια στις κυβερνήσεις της δεξιάς και τους Άγγλους. Στα χρόνια του εμφυλίου διετέλεσε διοικητής του Αρχηγείου Παρνασίδας του Δημοκρατικού Στρατού, όπου συμμετείχε σε πολλές μάχες στο πλευρό του Γιάννη Αλεξάνδρου, καπετάν Διαμαντή. Με τακτική ανταρτοπόλεμου κατόρθωσε να αναχαιτήσει τις επιχειρήσεις Τερμινούς και Λέλαψ του ελληνικού στρατού που στόχευαν στην εξόντωση του τοπικού Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, διέφυγε στη Γιουγκοσλαβία και έπειτα στη Ρουμανία, όπου έζησε ως πολιτικός πρόσφυγας, επιστρέφοντας τελικά στην Ελλάδα με την αμνηστία του 1978. Μετά πολιτευτικά προσχώρησε στο Πασό και ήταν υποψήφιος βουλευτής πρώτης Αθηνών στις εκλογές του 1981 χωρίς να εκλεγεί. Τον Οκτώβριο του 1981, όταν το ΠΑΣΟΚ ανήλθε στην εξουσία, ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, που ανέλαβε το Υπουργείο Συγκοινωνιών, διόρισε τον Πριόβολο αντιπρόεδρο στην τότε επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών, όπου παρέμεινε μέχρι το 1989. Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και του Πανελληνίου Συλλόγου Μνήμης Άρη Βελουχιώτου. Η τελευταία εμφάνιση του καπετάν Ερμή ήταν στο ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής, όπου έτυχε αποθεωτικής υποδοχής.